πηγαίνω στο κτήμα Τρύπου για να συναντήσω τον Κωνσταντή Τρύπο. Για να συνδέσω το χθεσινό βίντεο με το σημερινό, να σας πω ότι αναζητώ τους τάφους των 12 Γερμανών αλεξιπτωτιστών που στις 26 Απριλίου του 1941 στη μάχη της Διόρυγας της Κορίνθου έπεσαν με τα αλεξίπτωτά τους κοντά στο χωριό Εξαμήλια Κορινθίας, λίγα χιλιόμετρα από την Κορίνθο. Βάδιζαν, από ό,τι μας λέει ο Λευτέρης Μπατσαλιάς στα απομνημονεύματά του, βάδιζαν φάλαγγα κατάνδρα από τα Ξαμήλια προς την Κόρινθο. Στο κτήμα του Τρύπου, κρυμμένοι πίσω από τα χοντρά Κυπαρίσια, ήταν 5-6 Νεοζηλανδοί και σκότωσαν και τους 12 αλεξιπτωτιστές. Τους έθεψαν οι συνάδελφοί τους, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές, σε εκείνο το σημείο. Έχω 3 φωτογραφίες, να σταματήσω να τις δούμε πριν πάω στο φίλο τον Τρύπο. Σας δείχνω και το χώρο. Που άμα έρχομαι εδώ, δεν θέλω να φύγω. Λοιπόν, έχουμε 3 φωτογραφίες. Αυτή μου την είχε στείλει ο καθηγητής ιστορίας από την Αμερική, νεότερης ιστορίας, ο κύριος Νίκος Πουλόπουλος, που διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Μιζούρι. Είναι οι 12 τάφοι και οι Γερμανοί που κυδεύουν τους συμπατριώτες τους. Τα Κυπαρίσια του Τρύπου που λέγαμε, και θα προσπαθήσουμε μαζί με τον Κωνσταντή. Θα μου πεις, δεν βλέπεις μόνο σου ρε Μιχαλάκη γύρω γύρω? Δεν είναι μόνο ένα ύψωμα, υπάρχει κι άλλο. Είναι δύσκολο να πάρω απόφαση και να πω εδώ είναι. Αυτή μου την έστειλε ο Άγγλος ιστορικός, συνταγματάρχης ο Ικάς, που γράφει τώρα το δεύτερο βιβλίο του για τους Γερμανούς. Γράφει για τη μάχη του Ισθμού. Και στην πρώτη βλέπουμε τα σκαλάκια, και στη δεύτερη βλέπουμε τα σκαλάκια, και στην τρίτη που βρήκα εγώ στο διαδίκτυο βλέπουμε τα ίδια σκαλάκια. Άρα αυτές οι 3 φωτογραφίες είναι το ίδιο νεκροταφείο. Άλλωστε είναι 12 οι σταυροί αν θα τους μετρήσεις. Με μπερδεύει αυτό. Αυτό που μοιάζει με τον Ακροκόρινθο. Τέλος πάντων, δεν θα επηρεάσω τον Κωνσταντή τον Τρύπο. Δεν θα του πω τίποτα, θα του πω πού είναι. Στο βιβλίο του ο Λευτέρης Μπατσαλιάς γράφει άλλο απόσπασμα ότι μετά από 1-2 χρόνια ήρθαν οι Γερμανοί από τη Γερμανία και πήραν τα οστά και τα συνόδευε και μία μαυροφορεμένη γυναίκα που μετά μάθανε, λέει, ότι ήταν η αδερφή του. Ήτανε γιος Γερμανού αξιωματικού υψηλόβαθμου, ο ένας από τους 12, και έκαναν περιφορά των οστών σε όλη την Κόρινθο με φιλαρμονική. Για πες μου, το υψωματάκι μπροστά μας λες ότι δεν είναι? Δεν είναι, γιατί βλέπεις ότι είναι αρκετά ψηλό και υποτίθεται ότι αυτό είναι παρμένο από το... η λήψη έχει γίνει από το δρόμο έξω, γιατί υπάρχει ένας δρομάκος έξω από τα Κυπαρίσια. Άρα δεν είναι, δεν είναι αυτός. Δυσκολευόμαστε να αναγνωρίσουμε το σημείο. Το φανταζόμουν. Ναι. Γιατί μας μπερδεύουν οι 3 φωτογραφίες. Και θα πάμε τώρα με τον Κωνσταντή να δούμε από κοντά. Να ψάξουμε να δούμε ένα άλλο σημείο το οποίο θα μπορούσε να ταιριάζει. Ναι. Υποψιάζεις ότι είναι αλλού και ότι δεν είναι στο κτήμα, ε? Ναι, δεν είναι. Θεωρώ ότι είναι... Έχω μια υποψία ότι θα μπορούσε να είναι αρκετά, μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κτήμα προς την κατεύθυνση των Εξαμηλίων. Για να δούμε. Να ήταν καμία σχέση. Όχι, αυτός είναι ένας γενικότερος όρος. Όχι, δεν είναι. Πάμε. Όχι, δεν είναι. Πάμε σε άλλο σημείο που φαντάζεται ότι μπορεί να είναι. Να τα Κυπαρίσια που σου λέω, έχει κι άλλα στον δρόμο. Ναι, έχει όντως. Έχει όντως, αλλά... Για να δούμε, για να δούμε. Ναι, γιατί σου λέω δεν έχει μόνο ένα λόφο. Έχει αυτό δεξιά μου, έχει και αριστερά μου.
Ναι, πράγμα. Και άλλο κομμάτι, και άλλο πιο εκεί. Ναι. Κατεβούμε. Ναι. Αυτή η συστάδα, ναι, από πίσω. Σωστά ρε φίλε. Μοιάζει, δεν μοιάζει. Μοιάζει, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, εδώ μοιάζει. Να το... Πάμε και εδώ. Πάμε και εδώ. Ναι. Εδώ, πες λοιπόν ότι αυτά είναι τα κυπαρίσια. Θα μπορούσαν να ήταν, θα μπορούσαν να μην ήταν. Ναι. Και βλέπουμε τη γραμμή, ναι, η οποία ανεβαίνει σιγά, ναι, σιγά, ναι, ναι, αλλά, ναι, αλλά ανεβαίνει πολύ μαλακά. Πολύ μαλακά. Αυτή, ναι, η γραμμή μοιάζει να είναι, ναι, με την, ναι, πάνω. Ναι, 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 ναι. Έτσι μοιάζει. Ναι. Έτσι. Και ο δρόμος. Ο δρόμος που είμαστε τώρα. Που είναι θεωρητικά. Άρα, καλά. Αυτά πιστεύω ότι είναι από πέτρες φτιαγμένα τα σκαλοπάτια. Σωστά. Αν κοιτάξω εδώ απέναντι, μπορεί να βρω κάτι. Άγνωστο. Για να δούμε. Κοίταξε, αυτός θεωρητικά, ναι, τα σκαλοπατάκια είναι μεταξύ δρόμου και κυπαρισιών. Ναι, ναι. Ο δρόμος κάποτε μπορεί να ήταν εδώ. Και κάποια στιγμή, καθώς μεγάλωσε και διαφορά. Ναι, ναι, το λέω. Όχι, να είναι πεταμένες οι πέτρες στην άκρη. Α, να είναι πεταμένες οι πέτρες. Πεταμένες. Διαφαίνεται. Ναι. Η γραμμή. Ναι. Η κορυφογραμμή, η οποία είναι μια πολύ έτσι μαλακιά κορυφογραμμή, η οποία βρίσκεται σε μια σχετική ευθεία και καθώς πηγαίνουμε, ας πούμε, τρέχει το μάτι μας, αν θέλεις, ανατολικά, ναι, αυτή η γραμμή απλά ανυψώνεται πάρα πολύ ελαφριά. Ναι, 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 εδώ είναι, εδώ, έτσι, είναι. Εδώ είναι. Εδώ, εν τω μεταξύ, υπάρχουν αυτά τα βράχια, εδώ, ναι, τα οποία βλέπουμε. Ναι. Έτσι. Ναι, υπάρχουν και εκεί. Υπάρχουν και εκεί. Τα πάνω, βλέπω, τώρα βέβαια από εδώ δεν φαίνονται τόσο καλά, αλλά αν πάμε από εδώ θα τα δούμε. Θα βγάλω το κινητό να τα βιντεοσκοπήσω, γιατί η κάμερα αυτή τα μικραίνει και δεν τα δείχνει καλά. Να τα βράχια μας. Πρέπει να είναι αυτά, εδώ κοίτα. Έτσι. Ναι. Πρέπει να είναι αυτά. Κωνσταντή, εδώ είναι. Εδώ πρέπει να είναι. Είμαι σίγουρος. Ο Κωνσταντής βρήκε λαξευμένη πέτρα εδώ. Αν σκάψουμε, λες, μπορεί να φανούν όλες, ε. Μπορεί. Εγώ δεν θα μπω στον κόπο να πω την αλήθεια. Εγώ έχω πιστεί ότι το βρήκαμε το σημείο. Νάτι. Οι πέτρες, λέμε, μήπως είναι των σκαλοπατιών που βλέπουμε στη φωτογραφία. Α, να σου πω, ε. Δεν αποκλείεται τελικά αυτή η πέτρα που βρήκαμε αυτή εκεί. Αυτή είναι, βρε. Μπορεί να είναι. Που είναι. Εκεί είναι, εκεί είναι, που ψάξαμε είναι. Μπορεί να είναι. Ναι. Ναι, γιατί κοιτάζει, δεν κοιτάζει στον δρόμο, κοιτάζει στο πλάι. Έτσι, εδώ, από εδώ είναι παρμένη η φωτογραφία. Ναι, να τη δείξω. Έτσι. Και να πάρω και το τοπίο. Σωστά. Έτσι, κάπου εδώ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Χωρίς ελιές και χωρίς σπίτια, γιατί ενοχλούν λίγο στο τοπίο αυτά που έχουν φυτρώσει. Ναι, έτσι. Το λάβουμε και, έτσι, και ο δρόμος είναι όπως είναι και ο σημερινός δρόμος. Ναι, ναι. Η χάραξη είναι ίδια. Ο δρόμος είναι αυτός μπροστά. Φαίνεται. Εδώ. Ναι. Εδώ τώρα. Αυτή η λήψη είναι από την άλλη μεριά. Έλα να δεις τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Και αυτό από πίσω πρέπει να είναι ο ακροκόρυφος. Η λήψη λοιπόν εδώ. Αυτή η λήψη είναι από εκεί, βρε, σαν τύπο. Ακριβώς, ακριβώς. Αν ναι, βάλουμε όμως τη λήψη από εκεί που είναι. Και το ακροκόρυνθο, σε παραδέχομαι. Σε πουαρό. Το ξέρεις, το πουαρό. Λοιπόν, εδώ είναι ο Ακροκόρυνθος. Έλα ρε φίλε, το βρήκαμε. Ναι. Εδώ είμαστε. Έτσι πρέπει να είναι. Να ο Ακροκόρυνθος. Με τη βοήθεια του Κωνσταντή βρήκαμε ότι το πρόχειρο νεκροταφείο των 12 Γερμανών δεν ήταν στο κτήμα Τρίπου, αλλά ένα χιλιόμετρο προς τα εξαμήλια Κορινθίας. Άκου τώρα, τα έχω ηχογραφήσει. Λέω να σας δείξω, να. Κάνω μια παύση, να δούμε λίγο το τοπίο, λέω, που όταν βρίσκομαι εδώ δεν θέλω να φύγω. Εδώ, παιδί μου, είναι ησυχαστήριο. Είναι ψυχιατρίο για την ψυχή.